Όλα τα καινούργια αυτοκίνητα που θα πωλούνται σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τις 7 Ιουλίου θα πρέπει να φέρουν στον βασικό τους εξοπλισμό προηγμένα συστήματα ασφαλείας και υποβοήθησης του οδηγού τους. Πρόκειται για το μαύρο κουτί και το σύστημα Intelligent Speed Assist, ίσα, το οποίο θα ενημερώνει τον οδηγό ότι έχει ξεπεράσει το όριο ταχύτητας που αναγράφεται στις πινακίδες κυκλοφορίας. Το σύστημα που έρχεται για να δώσουμε στον κόσμο να καταλάβει είναι το μαύρο κουτί του αυτοκινήτου. Όπως έχουν τα αεροπλάνα μέχρι σήμερα ή η φόρμουλα κλπ. Αγωνιστικά, έτσι έρχεται και στα καθημερινά αυτοκίνητα να ενσωματωθεί και με τρόπο που θα διασφαλίζει την ακεραιότητά του, δηλαδή σε περίπτωση τρακαρίσματος ή φωτιάς ή κάτι άλλο, τα στοιχεία δεν θα χάνονται, θα υπάρχουν. Το μαύρο κουτί καταγράφει από την ταχύτητα του αυτοκίνητου και το φρενάρισμα έως και την ακριβή θέση του οχήματος. Για τα τελευταία 30 δευτερόλεπτα πριν από μία πρόσκρουση, η συσκευή έχει καταγράψει όλα τα δεδομένα στη μνήμη της, συμπεριλαμβανομένων της χρήσης ζώνης ασφαλείας από τον οδηγό, τις τροφές του κινητήρα, τη δύναμη που ασκήθηκε κατά τη σύγκρουση, τις καιρικές συνθήκες και τις συντεταγμένες GPS. Έχουμε τέτοιες λειτουργίες μέχρι σήμερα. Τις έχουμε έφνει σε κάποιες χώρες που ζήτησαν πριν την οριστική εφαρμογή να υπάρχει το συγκεκριμένο μαύρο κουτί. Τι έκαναν? Δεν ήταν τόσο το ότι διευκόλυνε τη δικαστική διερεύνηση ενός τροχαίου συμβάντος. Αυτό που συνέβη ήταν ότι είχαν πιο ήρεμη, με χαμηλότερη ταχύτητα και πιο σοβαρή οδήγηση από τους ανθρώπους, από τους οδηγούς, οι οποίοι γνώριζαν ότι η οδήγησή τους ανά πάσα στιγμή καταγράφεται. Ο κανονισμός για το ίσα ορίζει 4 επιλογές προειδοποίησης του οδηγού, από τις οποίες οι αυτοκινητοβιομηχανίες θα πρέπει να επιλέξουν μία από αυτές για να την ενσωματώσουν στον εξοπλισμό των αυτοκινήτων τους. Αυτές είναι η κλιμακωτή ακουστική προειδοποίηση, η κλιμακωτή προειδοποίηση δόνησης, η απτική ανατροφοδότηση μέσω του πεντάλ επιτάχυνσης και η λειτουργία ελέγχου ταχύτητας. Οι δύο πρώτες επιλογές ανατροφοδότησης δεν παρεμβαίνουν άμεσα, αλλά παρέχουν μόνο προειδοποιήσεις, οι οποίες πρέπει να είναι όσο το δυνατόν συντομότερες σε διάρκεια για να αποφευθεί η πιθανή ενόχληση του οδηγού. Η τρίτη βασίζεται στη δύναμη ανάδρασης του δεξιού πεντάλ, δηλαδή να οθήσει απαλά το πόδι του οδηγού προς τα πίσω για να τον ευαισθητοποιήσει και να τον βοηθήσει να μειώσει την ταχύτητα του οχήματος. Αυτός μπορεί να αγνοήσει την προτροπή του συστήματος ίσα, πατώντας περισσότερο το πεντάλ, εάν κρίνει ότι δεν υπάρχει κίνδυνος. Ξέρουμε ότι δύσκολα συμβιβαζόμαστε με τέτοια πράγματα. Ελπίζουμε ότι όταν ξέρεις ότι ανά πάσα στιγμή καταγράφεται η οδηγική σου συμπεριφορά, υπάρχει περίπτωση να προστρέξουμε κι εμείς σε αυτή τη συμπεριφορά, τη σωστή οδηγική συμπεριφορά.